κάθε συνήθεια που κάνουν ακόμα την ομάδα πιο δυνατή στη μάχη του πρωταθλήματος, κάθε μας δίνει τρεις βαθμούς. Το έχει πει πολλές φορές. Αλλά έτσι πως έπαιξε ο Πάοκ από την αρχή στο τέλος, νομίζω ότι είναι και δίκη ουσίας και ψυχολογίας μια από τις συνήθειες. I believe that we have shown until now strong mental aspect, fighting, reacting, willing a lot to give everything in every game. Today, game gives us a different experience of this second part of the league, in which we managed to keep our patience, mental patience at the highest level, to push and to do our game in the on the way that we wanted to happen. I could say that we had too many opportunities, clear, five big opportunities and one regular goal. And I would like to know from the guy that was in VAR why he cancelled this goal. And we didn't lose our confidence fighting until the end and managing to score in front of a team that is very well organized, is a huge work behind, with a lot of players with experience, good players, a team that always could create problems to the teams that are in, let's say, top of classification. Νομίζω ότι στο πνευματικό κομμάτι όλη τη χρονιά έχουμε δείξει ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση, παλεύοντας, αντιδρώντας σε όλα τα παιχνίδια και έχοντας γενικότερη υπομονή. Το σημερινό παιχνίδι μας δίνει μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου, κάτι το οποίο προφανώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Είναι κάτι το οποίο μας έδειξε σήμερα πως αν είμαστε σε μια καλή πνευματική κατάσταση και έχουμε πνευματική υπομονή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, παίζοντας το δικό μας παιχνίδι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σήμερα στο παιχνίδι δημιουργήσαμε 5 μεγάλες ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και νωρίτερα. Ακόμη και στο πρώτο γκολ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο ακυρώθηκε και θα ήθελα ο κύριος ο οποίος βρισκόταν στο VAR αν μπορεί να μας εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλή οργάνωση, έχει μεγάλη δουλειά από πίσω της, έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έμπειροι και ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου δημιουργήσουν πράγματα. Ήταν το παιχνίδι με την καλύτερη ισορροπία για τον ΠΑΟΚ. Πολλές φορές για την ισορροπία ήταν το καλύτερο παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι, μιας και δεν απειλήθηκε ποτέ, παρόλο που δυσκολεύτηκε να βάλει γκολ. I would not say this because each game has its own story. When you go and you face a team and after 30 minutes you are 2-0 up, it's somehow normal to drop a little bit attention in one phase, the others to force more and to leave more spaces behind. But facing this kind of opponent with this spirit of fighting until the end, in every contact, in every duel, yes, and going in transition, having quality for going to go in transition, yes, I could say that for the time being, it was the perfect game. Δεν θα το έλεγα γιατί το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Είναι διαφορετικό το σημερινό παιχνίδι και διαφορετικό ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ξεκινήσει και στην μισή ώρα παιχνιδιού το σκορ να βρίσκεται στο 2-0 υπέρ μας. Είναι φυσιολογικό από εκεί και πέρα ο αντίπαλος να δώσει παραπάνω χώρο, να πέσει ίσως και να χαλάσει η ισορροπία σε κάθε ομάδα, οπότε είναι τελείως διαφορετικό. Αν θέλουμε να πάρουμε το σημερινό παιχνίδι, παίζοντας απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, που έχει την αίσθηση του να παλεύει συνεχώς σε κάθε μονομαχία, σε κάθε διεκδικήσιμη μπάλα και μπορεί να εκμεταλλευτεί τις μεταβάσεις του. Νομίζω αν λάβουμε αυτά υπόψη μας, μπορούμε να πούμε πως ήταν για την δεδομένη στιγμή ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, Γιώργο, και μετά ο κύριος. Μια ερώτηση. Θεωρεί ότι η στοχοποίηση προς το πρόσωπο που είδαμε σε εβδομάδα που έγινε μπορεί να επηρεάζει, να χαλάει το μυαλό ακόμα και σε κρίσεις διαιτητών. Γιατί πραγματικά και εμείς απορρίψαμε σήμερα το πώς για τις γράμμες ή οτιδήποτε άλλο. Το φοβάται αυτό. Why don't have anything to comment? Κανένα σχόλιο. Σαν ολοκλήρωση της ερώτησης. If these actions might influence the judgment of referees during the game against your team. If these actions, which actions? If these actions from other teams, like this situation. I don't care. I don't. For me, it's zero. It's wasting time. The only one thing that I can tell you,
I came in front of you always, saying the truth, maybe sometimes in a more polite, maybe in a not perfect way, and giving arguments. I never come here, and I'll never come here, to say one lie. To say one lie. Δεν θέλω να κάνω κάποιο... If the others don't have arguments, I don't care. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πάντα έρχομαι μπροστά σας και μιλάω πάντα με επιχειρήματα. Οτιδήποτε άλλο είναι χάσιμο χρόνο. Ποτέ δεν ήρθα να πω. Έρχομαι με επιχειρήματα και κάποιες φορές μιλάω με έναν ευγενικό τρόπο, κάποιες φορές με έναν όχι τόσο όμορφο τρόπο, αλλά ποτέ δεν σας έχω πει κανένα ψέμα εδώ. Οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει, κανένα σχόλιο. Ο κύριος έχει ένα κλείσιμο. Καλησπέρα, Κώτς, και από μένα και συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνισή σας. Αυτή τη στιγμή παίζετε πολύ καλό ποδόσφαιρο και ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι φέτος η ομάδα έχει δεδομένο βάθος στο ρόστερ της και άμα έχει γίνει κατάλληλη δουλειά στη φυσική κατάσταση ώστε να μπορείτε να αντέξετε παίζοντας τους ίδιους ρυθμούς μέχρι το τέλος της σεζόν πρωταγωνιστώντας σε τρεις διοργανώσεις, καθώς θυμόμαστε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια έπεφτε λίγο στο τέλος η απόδοση της ομάδας και κυρίως στα play-off. Listen, in summer we started in a way. We have improved, we have built up a group that has been capable until now to show important performances in Europe, in the league. We arrive at this point, we want to enjoy from game to game. We don't think about final targets. Our focus is on the moment, on the next game. I don't know what to tell you more than this. Το καλοκαίρι ξεκινήσαμε μια δουλειά, δημιουργήσαμε ένα σύνολο ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν την ικανότητα τη δεδομένη στιγμή να παράγουν το ποδόσφαιρο που παράγουν. Θέλουμε να το απολαμβάνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, δεν θέλουμε να βάλουμε μακροπρόθεσμους στόχους, ούτε να σκεφτόμαστε ότι θα συμβεί στο τέλος της σεζόν, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω για τελικούς στόχους. Αυτό που θέλουμε είναι να απολαμβάνουμε την απόδοσή μας παιχνίδι με παιχνίδι.